η πρόταση την οποία φέρνει η Δημοτική Αρχή είναι μια πρόταση ρεαλιστική με μια αναπτυξιακή τάση και είναι μια πρόταση νοικοκυρεμένη. Φτάνει τα 24,2 εκατομμύρια ευρώ, στηρίζεται σε ίδιους πόρους σε ποσοστό 60%, δηλαδή 14,2 εκατομμύρια ευρώ, και σε χρηματοδοτήσεις σε ποσοστό 40%, δηλαδή περίπου 10 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα του 2022 συνεχίζεται με μια καλή πρίκα, η οποία έχει ξεκινήσει, λαμβάνεται μέσα από το έτος το 2021. Φέτος άρχισε να δείχνει σε έργα και δράση, προσπάθεια την οποία καταβάλαμε την πρώτη διετία, προκειμένου να ανατάξουμε και τον ίδιο τον Δήμο. Φέτος έχουν δημοπρατηθεί 29 έργα, 6 εξ αυτών ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί, είναι ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων και απομένουν ακόμα 23 έργα, 14,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά δηλαδή αυτά τα 29 έργα, τα οποία οσονούπα θα συμβασιοποιηθούν, θα έχουν συμβασιοποιηθεί όλα, ανέρχονται στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, μέχρι τέλη του χρόνου θα βγούνε, τώρα δηλαδή άμεσα, για το λέω στα πλαίσια αυτής της αμεσότητος για αυτά τα έργα, ότι θα βγούνε άλλα 5 έργα τα οποία ξεκινάνε άμεσα. Πρέπει να σας θυμίσω και να μην το ξεχνάμε και να μην το λησμονούμε, ότι μετά την παραλαβή, τα αναλάβαμε δηλαδή ως Δημοτική Αρχή το Σεπτέμβριο του 2019, είχαμε τρομερά θέματα και τρομερά προβλήματα από την κατάσταση την οποία παραλάβαμε στο Δήμο της ΚΟ. Μια κατάσταση η οποία έλεγα θα έδειχνε ένα Δήμο σε αδράνεια. Προσπαθήσαμε να αναδιατάξουμε αυτές τις δυνάμεις του Δήμου και να τις οργανώσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο, και στην προσπάθεια αυτή βρέθηκε μπροστά μας ένα μεγάλο εμπόδιο, και το εμπόδιο αυτό είναι το εμπόδιο της πανδημίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2020 και μας ταλαιπωρήσε, δηλαδή μέχρι σχετικά πρόσφατα, και ακόμα έχουμε θέματα από αυτήν τη διαδικασία. Στη λογική βέβαια αυτή και στη λογική της πανδημίας και της κρίσης που ενέσκυψε σε όλη την κοινωνία, μην παραλείπετε και μην ξεχνάτε ποτέ το γεγονός ότι ο Δήμος της ΚΟ ήταν ο πρώτος Δήμος ο οποίος έκαμε παροιμιώδεις μειώσεις, μειώνοντας τα τέλη 50% στις κατοικίες και 20% στις επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε και όλα αυτά τα δημοτικά τέλη, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον κοινωνικό ιστό. Οι στόχοι, οι οποίοι είναι αρκετά μεγάλοι για τον Δήμο της ΚΟ, αφορούν έργα υποδομών, έργα βελτίωσης ζωής, δημιουργία σύγχρονων αθλητικών χώρων, προγραμματισμό για ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, συντηρήσεις και νέα έργα ηλεκτροφωτισμού, ενίσχυση του συστήματος άρδευσης, διανοίξεις οδών, συντηρήσεις πεζοδρόμια. Αναλυτικότερα θα σας μιλήσει περί τούτου ο Διευθυντής των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
ο κύριος Γιωργαντής, ο οποίος έχει την τιμή, μας έκανε την τιμή και είναι μαζί μας σήμερα για να μας παρουσιάσει αναλυτικότερα τον προγραμματισμό αυτό. Τα περιεχόμενα της παρουσίασης περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, περιβάλλοντος μέσα στο οποίο έγινε η κατάρτιση και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος, καθώς και τα κριτήρια της σύνταξης αυτού. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη δομή του ετήσιου προγράμματος δράσης, τι έργα και τι περιλαμβάνονται σε αυτήν, για ποιους χώρους και πώς κατανέμονται, τους άξονες της δημοτικής πολιτικής, όπως έχουν αποφασιστεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή. Θα γίνει μια περιγραφή της αντιστοίχησης των δράσεων σε άξονες πολιτικής και οικονομικούς χώρους και στη συνέχεια θα γίνει μια κατανομή των δράσεων στις δημοτικές ενότητες για την πώς αυτοί υλοποιούν τους άξονες πολιτικής. Όπως είναι γνωστό σε όλους σας, η προβλεπόμενη διαδικασία σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει στο πρώτο στάδιο τη συλλογή και την καταγραφή σε ενδοδημοτικό επίπεδο και την επεξεργασία όλων των αναγκών, όπου εμπλέκονται η πολιτική ηγεσία, οι δημοτικές κοινότητες και οι δημοτικές υπηρεσίες. Το δεύτερο στάδιο προβλέπεται η δημόσια διαβούλευση, όπου εκεί σε διαβούλευση με τους φορείς και με πολίτες που είναι μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης γίνονται τυχόν διορθώσεις καθώς και κατατίθενται νέες προτάσεις. Στο επόμενο στάδιο είναι αυτό που γίνεται σήμερα, είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η πρόταση τίθεται στην κρίση των μελών του. Το επόμενο στάδιο είναι μετά οι υπηρεσίες, το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο, το υποβάλλον στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση, περαιτέρω εφαρμογή. Με την κατάρτιση του προγράμματος πήθηκαν υπόψη μια σειρά από παράγοντες. Κάποιοι είναι παράγοντες που λαμβάνονται κάθε έτος υπόψη και κάποιοι είναι κάποιοι καινούργιοι παράγοντες που προέκυψαν λόγω των συνθήκων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται κάθε χρόνο υπόψη είναι οι διαθέσιμες πιστώσεις που υπάρχουν από κρατικές επιχορηγήσεις, από ίδιους φόρους και από γενικά χρηματοδοτικά προγράμματα της τρέχουσας χρηματοδοτικής περίοδου. Η άλλη παράμετρος που επηρεάζει την κατάρτιση του προγράμματος είναι η υποστελέχωση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αδυναμία της να ανταποκριθεί στο σύνολο του έργου που πηγάζει από τις αρμοδιότητές της και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτές εκφράζονται από τις προτάσεις των συλλογικών οργάνων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ολοκλήρωση της προσπάθειας των προηγούμενων ετών για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων που βρίσκονται είτε σε φάση δημοπράτησης είτε σε φάση εκτέλεσης συμβάσεων.